Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εδώ είμαστε και για σήμερα. Η πρώτη εκπομπή του χρόνου. Καλή χρονιά σε όλους. 2019 ευχές. Εκατομμύρια ευχές σε όλα τα σπίτια σας, σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα που μας βλέπετε, μέσα από τη διεύθυνσή μας astratv.gr και φυσικά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που ενημερώθηκα και τις προηγούμενες ημέρες ότι μας βλέπει και πολλοί κόσμος μέσα του live stream και χάρηκα ιδιαίτερα στην Αμερική. Πολύ Θεσσαλή και όχι μόνο. Και σε λίγο μπορεί να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία, τα λέγαμε με τον Δημήτρη, θα τα πούμε όμως μετά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, ό,τι καλύτερο. Και αυτή η χρονιά εύχομαι να είναι χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς προβλήματα, μόνο με χαρές να φέρει στα σπίτια ολονών. Είμαστε εδώ λοιπόν και για σήμερα και όπως έχετε δει, έχουμε βάλει τα καλά μας, έχουμε βάλει τα στρασάτα μας και θα είναι μια εντελώς διαφορετική εκπομπή από αυτή που έχετε συνηθίσει κάθε Σάββατο. Δεν θα μαγειρέψω, δεν θα παρουσιάσω τίποτα, θα είναι καθαρά μουσικό το κομμάτι, γιατί θέλω ακόμα να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη μεγάλη αγάπη που μας δείξατε και στη Χριστουγεννιάτικη αλλά και στην Πρωτοχρονιάτικη εκπομπή, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί μέσα από την τηλεόραση του Άστρα. Θα πάω όμως τώρα στην ορχήστρα. Σήμερα έχω τα καλύτερα, ήθελα πάρα πολλά χρόνια να τους φέρω, αλλά σήμερα ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά πολύ πολύ όμορφα. Θα πάω όμως πρώτα να δώσω ένα φιλί στον αγαπημένο Δημήτρη Τερζούδη. Όχι, δεν θα πάω στον Δημήτρη Τερζούδη. Πρώτα θα πω χρόνια πολλά και καλή χρονιά στα αγόρια μου. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά στο Βασίλη Καραμπάση, που του είπα τα χρόνια πολλά στην πρωτοχρονιά τη εκπομπή. Στον αγαπημένο Αποστόλη, αυτό το γοητευτικό άντρα που έχω στην κάμερα του Δημήτρη Τερζούδη. Την καλησπέρα μου στον αγαπημένο Χρήστο Μεσινιάτη, floor manager τη εκπομπή. Την καλησπέρα στη Μαρία που είναι στο control room του Βόλου και φυσικά την καλησπέρα στο Στεφάνι μου, το αγόρι μου που είναι μέσα στο control room τη Λάρισα και ευτυχώς η νέα χρονιά τον έχει βρει πάρα πολύ ήρεμο και χωρίς νεύρα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει έτσι ήρεμα. Και φυσικά χρόνια πολλά σε αυτό το αγόρι, το μάγειρα, το σεφ, το Μίτσο, τον Τίμη, τον Τερζούδη που είναι και για αυτή τη χρονιά εδώ. Αγόρι μου, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τα κορίτσια σου. Να είμαστε καλά, κουρίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάστηκε ο δεξιό μου σιαγόνα, επειδή μιλάω πολύ. Μάλλον 100% υπάρχει περίπτωση. Το λεγόμενο ξεκάθαρα. Στη Θεσσαλία μας καταλάβανε. Έτσι, στην υπόλοιπη περιοχή θα νομίζουν ότι μιλάς ρώσικα. Θα ψάξουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα ψάξουν τα βιβλία. Λοιπόν, πες μου πώς πέρασες, τι έκανες, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου, τις τέσσερις γυναίκες στη ζωή σου, τις τρεις μικρούλες, αλλά και τη μία μεγαλύτερη, τη γυναίκα σου. Ναι. Που κάνει την περισσότερη ζημιά. Αυτές την κάνουν πάντα τη ζημιά. Αυτές την κάνουν πάντα τη ζημιά. Και βλέπουν οι μικρές και μετά άντε να τις αλλάξεις. Ό,τι θέλουν οι γυναίκες τους το δίνουμε. Και πόσο μάλλον όταν είναι η οικογένειά μας και όταν είναι κόρες μας. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μου μαγειρέψεις, έβαλες και εσύ τα καλά σου για να χορέψουμε. Σήμερα με το φίλο. Μίλες ακόμα, περίμενε. Δεν είπα, σήμερα θα χορέψουμε όντως. Μπορεί όμως να μην θα μαγειρέψει ο Δημήτρης, αλλά έχουμε να σας παρουσιάσουμε πολύ ωραία πιάτα από catering καψιόχα, από καπετανούλη Αποστόλη, από μαλλιόρα και άλλα πολλά. Φυσικά όμως εγώ ήδη έχω ανεβάσει τη φωτογραφία στα μέσα, πώς τα λένε, κοινωνικής δικτύωσης. Σε Facebook αλλά και σε Instagram. Λοιπόν, στο Instagram, στον Ντέμι Αγά, με ακολουθείτε και έχω ανεβάσει τη φωτογραφία και περιμένω τα δικά σας σχόλια και μηνύματα. Όπως επίσης και στο Facebook, στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, το τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε, αν και πιστεύω σήμερα θα σας καλύψουμε σε όλα τα γούστα. Τώρα θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα από όλους εμάς που είμαστε εδώ για την υπέροχη ορχιστράρα μου. Θα τους παρουσιάσω όλους έναν έναν, αλλά θέλω ένα γενικό χειροκρότημα γιατί είναι μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα που είναι εδώ κοντά μας τέτοια μέρα. Και θα ξεκινήσω λοιπόν με εκείνον που θα σας κάνει συντροφιά στο Κλαρίνο. Ήθελα πολλά χρόνια να τον φιλοξενήσω στην εκπομπή. Να όμως που έτυχε. Θέλω λοιπόν ένα μεγάλο χειροκρότημα, μεγάλη μας τιμή και χαρά που σήμερα κοντά μας είναι ο αγαπημένος Νεκτάριος Κοκκόνης. Μεγάλη μου χαρά, τιμή που σήμερα είστε εδώ. Καλή χρονιά. Ας δώσουμε το μικρόφωνο να μας πείτε και εσείς μια καλή χρονιά στον κόσμο που σας βλέπει αυτή την ώρα. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Θα περάσουμε εκπληκτικά. Σήμερα το περισσότερο κομμάτι της εκπομπής είναι τραγούδι. Έτσι. Και μουσική. Πολύ έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Εδώ θα είναι όλοι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Επίσης χρόνια τον κυνηγούσα, θα πω εγώ. Είναι η σωστή έκφραση. Μου ήταν συνεχόμενα Αθήνα όμως τα Σάββατα που εμείς κάνουμε ζωντανό. Όμως ήρθε αυτή η ώρα που μπορούσε να είναι εδώ κοντά μας. Πάμε λοιπόν ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον αγαπημένο Κώστα Αντωνίου που σήμερα είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Το 2019 σε όλο τον κόσμο να φέρει ό,τι δεν έφερε το 2018. Έτσι ακριβώς. Και πιο ήρεμα πράγματα, ρε παιδί μου. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε εδώ.
Μεγάλη μου χαρά. Και ήρθαμε απόψε. Κώστα μου, η καταγωγή σου είναι. Από Καρδίτσα. Από Καρδίτσα και θέλω σήμερα όλη την εκπομπή σήμερα να την αφιερώσουμε στην Καρδίτσα, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που σου αγαπάνε πάρα πολύ εκεί. Έχεις πολλά χρόνια που είσαι στην Αθήνα, ξεχωρίζεις μέσα στα πρώτα ονόματα. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Έτσι καλώς είσαι πολύ μικρός σε ηλικία, έχεις ξεχωρίσει από τόσο μικρός. Φαντάζομαι τα καλύτερα έρχονται. Ακόμα πιο ό,τι πολλά. Είναι να δει, καλοδεχούμενο είναι. Πολύ ωραία. Πολλά φιλιά να στείλω όμως όλη την Καρδίτσα που μας βλέπετε αυτή την ώρα. Κοντά μας επίσης το τραγούδι, αγαπημένη Βάσια Φράγκου. Βάσια μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου που πέρασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους έρχεται η γιορτή τους. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ό,τι είναι να έρθει, να έρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, είσαι πολύ όμορφη, πολύ χαμογελαστή. Και νομίζω ότι σήμερα από τις πρόβες, εγώ αυτό που είδα, θα περάσουμε εκπληκτικά. Βάσια μου, η καταγωγή γι' αυτό είμαστε εδώ, η καταγωγή σου είναι. Από την Εύβοια. Από την Εύβοια. Μάλιστα. Τι χαιρετάω, ξεχνάω συνεχόμενα να χαιρετήσω την Εύβοια. Ενώ λέω καλησπέρα σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Σκάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Αφήνω την Εύβοια έξω. Φιλιά στην Εύβοια να στείλω που είναι και το κορίτσι μου από εκεί και μας βλέπετε πεντακάθαρα μέσα από το δέκτη σας. Βάσια μου, θα περάσουμε πολύ ωραία και για σήμερα. Φυσικά, γι' αυτό πάμε όμως τώρα να παρουσιάσουμε όλα τα παιδιά που θα είναι στην ορχήστρα και να τους δώσουμε το πιο μεγάλο χειροκρότημα αφού πω τα ονόματα όλων. Στην κιθάρα κοντά μου ο Καζιακούρας, ο Κώστας. Στα κρουστά. Δώστε, ναι, μπράβο. Στα κρουστά, ο Κασιδιάρης ο Δημήτρης. Δημήτρης, το έχω ξαναρωτήσει αυτό. Καμία σχέση με τον άλλο τον Κασιδιάρη έχεις? Πού κοιτάω, πού να είναι κοιτάω. Να σου πω κάτι, έχεις? Όχι, ε. Ο άλλος ο Κασιδιάρης τώρα μπερδεύτηκα, ποιος είναι? Ποιος ήταν ο Κασιδιάρης, ποιος ο Κασιδιάρη λέω? Τη Χρυσή Αυγή δεν λέω, ναι. Έχετε σχέση? Μήπως είστε μακρινή συγγενής? Μας δεν μας πειράζει. Πες ναι, καλέ, ναι, και να σε φοβούνται, να περπατάς και να... τίποτα, χαμός. Λοιπόν, ο Δημήτρης λοιπόν στα κρουστά. Στα πλήκτρα, ο Γιάννης Ίτσιος. Που ο Γιάννης, να σας πω κάτι σήμερα, μου είναι έτσι και πολύ μετά τον νέο χρόνο, μου είναι και πολύ μοντέρνα ντυμένος. Παρακαλώ τον άντρα μου να πάρει τέτοια μπλούζα και δεν τη φοράει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να τον ντύσω έτσι μοντέρνα. Πάμε ένα χειροκρότημα ακόμα για τον Γιάννη που είναι στα πλήκτρα. Και φυσικά. Α! Και άλλα και γιορτάζει τη Δευτέρα. Χρόνια πολλά, Γιάννη μου, ό,τι επιθυμείς να πω με ένα καλό κορίτσι ή το έχουμε βρει? Το έχω. Άρα, πώς το λένε το κορίτσι? Δύο κορίτσι. Έχεις και κόρη? Α, πώς τη λένε τη γυναίκα σου, πώς τη λένε την κόρη σου? Λοιπόν, Αναστασία μου, να χαίρεσαι τον Γιάννη τον άντρα σου και να χαίρεστε την υπέροχη κορούλα σας που έχετε, άρα τις έχεις τις κόρες στη ζωή σου. Σου εύχομαι το 2019 και με ένα ακόμα μωράκι να σας φέρει ο Θεούλης. Λοιπόν, πάμε και στην drums τώρα, ο φίλος μου. Πού είσαι, Κωστάκο? Εδώ είστε, δείξτε το αγόρι μου, ο Κώστας ο Τσιμπούκας, και δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, θα περάσουμε εκπληκτικά και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Όλοι οι φίλοι μας είναι εδώ και εγώ θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή πάντα με τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να μην δεν πάω στο πινακάκι μου. Και αφού ο Κώστας Αντωνίου κατάγεται από την υπέροχη Καρδίτσα, θα πρέπει. Σας έχω πει να μου φέρετε το καβαλέτο μου και να βάλω εδώ μπροστά το χάρτη για να μην φεύγω και φαίνονται και κρύβω τα πόδια μου, γιατί πρέπει να φαίνονται τα πάντα. Αλλά θα γυρίσω και για μία ακόμη φορά τηλεοπτικά, θα σας γυρίσω την πλάτη. Ποτέ δεν πρόκειται να σας το κάνω αυτό. Αλλά ξέρετε ότι έχω μοιοπία, είναι μακριά ο χάρτης, δεν βλέπω. Άρα αφιερώνω όλο το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Σπού είναι η καρδίτσα μου, τη βρήκα, σε όλο τον ομό Καρδίτσας που μας βλέπουν αυτή την ώρα, Κώστα μου. Και ιδιαίτερα αφιερώνω στο Ελληνόκαστρο, στο Μαυρομάτι, στη Ζωγραφία, στη Μαγουλίτσα, στη Μαγούλα, στους Αγίους Εναργύρους, στην Κρανιά, στους Γόμφους, στη Μουριά. Δεν έφυγα, Κώστα, παραπάνω. Καρδίτσα δεν είμαι. Κατεβαίνω. Στον Άγιο Ακάκιο, στα Λιβάδια, στις Λιγαριές, καλά είμαι. Να ανέβω πάλι. Λοιπόν, στη Μητρόπολη, στο Παραγωγικό, στο Αρτεσιανό. Ε, Αρτεσιανό, τι ωραίο χωριό. Στο Αρτεσιανό, στο Ριζοβούνι, στο Προάστιο, στο Ψαθοχώρι. Είμαι Καρδίτσα ακόμα. Με το Ψαθοχώρι. Ε, α, είμαι. Λοιπόν, στο Ψαθοχώρι, στο Μακριχώρι, στη Μυρίνα, στην Καρδιτσομαγούλα που λέγαμε πριν ξεκινήσετε. Ιδέες, δεν τα ήξερα εγώ. Στην Καρδιτσομαγούλα, στην Πτελοπούλα, στην Αγία Παρασκευή, στο Καλιφόνιο, στο Μελισσοχώρι, στο Δασοχώρι, στους Μαυραχάδες και στον Άγιο Βυσάριο. Τώρα είναι και κάποια, δεν είναι στα σύνορα, γιατί προχθές είπα για το Λιβαδερό κάτι και ήταν άλλο το Λιβαδερό Κοζάνης. Α, είναι Λιβαδερό Κοζάνης. Εγώ το έβαλα σε άλλο νομό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αφιερώμενο λοιπόν σε όλη την Καρδίτσα. Καλή χρονιά με υγεία, πολλά πολλά χαμόγελα στο σπίτι σας. Δυναμώνουμε ένταση και τώρα μόνο χορός. Και 3, 2, 1, Χρήστο Μεσσηνιάτη, χειροκρότημα και πάμε! Πάμε! Thank you.
θέλω να μείνω στα λόμιλο. Μπορεί να διάσαι και τι θα γίνω. Μπορεί να διάσαι και τι θα γίνω. Μπορεί στις Κωνσταντί μια στο μήλο. Να ψεις αγαμίνει, όχι θα σας θερμίνει να γίνει.
Oh,
κόσμο τρελάθηκα κι εγώ. Όταν σε κοιτάζω πάω να τρελαθώ. Όταν με κοιτάζεις κι όταν σε κοιτώ γίνεται χαμός, γίνεται χαμός. Σε ένα παιδί μου σου λέω πανικός.
τη μουσικά σε εσύ με κυβερνάς και όπου θες εσύ με πας και για χατήρι σου θα κάνω τη μουσικά. Σήμερα θα περάσουμε εκπληκτικά. Μέχρι και τις 8 που θα είμαστε εδώ στη τηλεόραση του Άστρα, θα γυρίσει, θα παραμείνει. Θα μείνει εδώ. Έχω ένα βουητό στα αυτιά μου από το χορό, είναι. Είστε όλοι εντάξει. Λοιπόν, ελάτε όμως εδώ, γιατί τώρα θα πάω να αφιερώσω και σε άλλες περιοχές. Τώρα όμως θα ήθελα να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα, γιατί στον ήχο σήμερα κοντά μας, και παράληψή μου που δεν το είπα από το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ο κύριος Κώστας Σκανδάλης. Και επειδή, κύριε Κώστα, μου έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σας πω ότι είστε ο πιο ήρεμος ηχολήπτης που έχω συνεργαστεί ποτέ. Και σε αυτή τη δουλειά αυτό χρειάζεται. Η ηρεμία, φανταστείτε πώς ήταν η άλλη. Και σε αυτή τη δουλειά χρειάζεται πάρα πολύ ηρεμία. Και είστε εκπληκτικός και ξέρετε ακριβώς πώς πρέπει τηλεοπτικά να δουλέψουμε. Γι' αυτό θέλω να το πω. Ο κύριος Κώστας Σκανδάλης. Τώρα, Μίτσε μου, Χρήστε μου, θα αλλάξουμε λίγο τη ροή της εκπομπής. Πριν περάσω, να πάω να αφιερώσω σε άλλες περιοχές. Σήμερα μπορώ να ρίξω και πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα για να μου φεύγουν. Θέλω να μου παρουσιάσει τα φαγητάκια από το σπιτικό φαγητό Καψιόχα που περάσαμε εκπληκτικά και στη Χριστουγεννιάτικη αλλά και στην Πρωτοχρονιάτικη εκπομπή που ήμασταν στο κτήμα Πισίνα. Περάσαμε εκπληκτικά και να ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια Καψιόχα. Όμως εδώ από το σπιτικό φαγητό Καψιόχα τι έχω σήμερα. Λοιπόν, δείχνεις Βασίλη, ποιο θα δείξεις το πρώτο θα από εδώ. Αυτό που θα δείξεις θα το εξηγήσουμε. Λοιπόν. Όχι, εσύ ξεκίνα και θα μάντεψε. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάω από το κοτόπουλο που είναι το. Στοπ. Συγγνώμη. Ναι. Έχεις πλέον και σκηνοθετική άποψη στην εκπομπή. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Μην λέω εγώ άλλο και δείχνει άλλο. Να σου πω κάτι. Ναι. Ο καθένας στην Ελλάδα τελικά ό,τι δηλώσει είναι. Είδα πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή, άντε να μην λέω, και όχι δεν είδα να λέω και την αλήθεια μου είπαν. Δηλώνει όποιο να είναι σκηνοθέτη. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων. Έπειτα που. 11! Καλά. Τι 11 ρε εσύ. Πόσα χρόνια, τέλος πάντων. Τουλάχιστον είναι χρόνια. Έχω πολλά. Κάνει να λέω. Εδώ βλέπουμε μέρες. Αυτό να μου πεις. Βλέπουμε μέρες. Άρα εσύ ειλικρινά έχεις. Είμαι στραβή από εδώ. Παιδιά, κάτι πετάει από εδώ. Καλή είναι η καρέκλα και θα νομίζουν ότι έχω περιφέρεια. Κάτσε λάκι. Φαίνεται η καρέκλα. Κοιτάξτε πώς φαινόμουν. Θεσσαλίας. Φαινόμουν έτσι και νόμιζα, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχω τέτοια περιφέρεια. Άρα πρέπει να πάρω την καρέκλα αυτή. Θα τη βάλω έτσι, για να με δω ρελάκι τώρα. Ναι, κάτσε να πάω έτσι. Ναι, εκεί. Αυτή είναι η περιφέρειά μου. Γιατί με βλέπει ο κόσμος από κοντά και μου λένε Βρεντέν, πότε πρόλαβες και αδυνάτησες. Τι αδυνάτησα, καλά, μια ζωή 49 κιλά λέω είμαι. Πόσο με κοντό παχαίνει αυτή η κάμερα. Πέσε στα φαγητά. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Ξεκινάω, Βασίλη, με το μοσχαράκι σοφρίτο με συνοδευτικό πουρέ και ντοματίνια. Mm. Πάρα πολύ ωραίο εδώ. Τα έχουν στημένα τα παιδιά άψογα. Και δίπλα περνάμε στο άλλο. Και να πούμε για αυτό το πιάτο, το σοφρίτο που είπες, ότι είναι το παραδοσιακό της Κέρκυρας. Κερκυραϊκό, έτσι ακριβώς. Βέβαια στην Κέρκυρα το σερβίρουν, επειδή πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα, το σερβίρουν με το χοντρό το μακαρόνι που εμείς κάνουμε παστίτσιο. Άμα δεις όμως το πουρέ τον έχει έτσι. Σαν μακαρόνι. Μπράβο, κατάλαβες γι' αυτό. Ναι, σωστό, σαν μακαρόνι. Έβαλε το μπουρέ, αλλά το έχει κάνει σαν μακαρόνι, έτσι να φαίνεται. Γι' αυτό έχει το ίδιο σχήμα, χοντρό μακαρόνι, αλλά είναι με πουρέ. Ναι, στην Κέρκυρα το βάζουν έτσι όπως σας είπα εγώ, με χοντρό μακαρόνι. Βέβαια, εγώ δεν ενθουσιάστηκα με το σοφρίτο. Γιατί? Άλλα πράγματα μ' άρεσαν στην Κέρκυρα. Ναι. Ναι. Το κουμκουάτ. Ό, το κουμκουάτ είναι πικρό, δεν μ' άρεσε. Ούτε αυτό σ' άρεσε. Ούτε άρεσε. Τα γλυκά σ' άρεσαν. Μ' άρεσαν άλλα φαγητά. Ναι. Μαγειρεύουν πιο πολύ, ρε παιδί μου, το μαγειρεύει και η μαμά μου έτσι, με πολλά μπαχάρια, με πολύ δάφνη, με πολύ σάλτσα, με πολύ. Γι' αυτά μ' αρέσουν εμένα να βουτάω. Έχουν ένα κομμάτι Ιταλίας από εκεί, ναι, γιατί είναι κοντά. Ναι, όπως πάμε και δίπλα που είναι το ιταλικό, κοτόπουλο κατσατόρε, έτσι, μπράβο. Κατσατόρε. Μεριζάκι να πούμε, μπούτι χρωματισμένο έτσι, ωραία κουρκουμά ή σαφράν, αναλόγως. Τι θέλετε να βάλετε. Πήρα ένα ψωμί προχτές, τώρα που λες και μιας και τα λέμε. Τώρα παίρνω ψωμί με κουρκουμά. Ναι. Και όλο το ψωμί είναι κίτρινο. Και έχει και σπόρο μέσα και είναι εκπληκτικό και κάνει και πάρα πολύ καλό στην υγεία. Να παίρνετε ψωμί με κουρκουμά. Πάρα πολύ. Καταρχήν, αυτό το λένε. Και, εντάξει, ιατρικό θέμα τώρα, έτσι. Πάμε, ειδικά είναι το μεγαλύτερο αντιοξειδωτικό όσον αφορά σε μπαχαρικό για τον καρκίνο. Αλήθεια. Μετά, που μηγιώνεται μακριά από όλους μας να είναι αυτό,
μετά τις εγχειρήσεις και όλα αυτά, σου λένε σε κάθε φαγητό που κάνεις να βάζεις κουρκουμά. Με το ήξερα αυτό, πρώτη φορά. Ναι. Ήξερα ότι το μπρόκολο βοηθάει πάρα πολύ, αλλά για τον κουρκουμά δεν ήξερα. Σε κάθε φαγητό να βάζεις κουρκουμά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς μένετε συνδεσμένοι εδώ, πάντα στη τηλεόραση του Άστρα, με πολύ αγάπη τηλεοπτική και για σήμερα. Την καλησπέρα μου να πω σε όλους εσάς που προσταθήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα στην Εύβοια που ξεχνάω και το είπα και στην αρχή και στη Βάσια. Καλησπέρα στην Εύβοια, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, στη Σουηδία, στον Κωνσταντίνο που μας βλέπει αυτή την ώρα, σε όλη τη Γερμανία, στο Μόναχο και όχι στο Μοναχό που είπα την προηγούμενη εκπομπή. Και μου λέγανε το Μοναχό είναι ένα παιδάκι καημένο. Μου είχαν βάλει τον τόνο εκεί, να σου πω κάτι. Στη ροή τη εκπομπή και σε ένα live δεν μπορεί. Και μετά νόμιζα ότι το Μοναχό που είπα εγώ είναι το Μονακό. Αλλά μετά μου είπαν ότι το Μοναχό δεν είναι Μονακό και δεν έχει καμία σχέση. Άρα εγώ στέλνω. Σκέφτηκε σαν Μοναχό, δεν τον καημένο. Σκέφτηκα σαν Μοναχό παιδί να στείλω χαιρετίσματα στο Μόναχο, αλλά και στο Μονακό που μα βλέπουν αυτή την ώρα. Εγώ λέω να περάσω σε πρώτα. Πάρετε διαφημιστικά μηνύματα, αλλά δεν μπορώ να περάσω σε πρώτα. Πάρετε διαφημιστικά μηνύματα. Χωρίς Βασίλη μου να σφραγίσω τη διασκέδαση των τηλεθεατών μου. Και η σφραγίδα είναι πάντα τη διασκέδαση αγάπη τηλεοπτική, αλλά τη σφραγίζω πάντα με σφραγίδες δρακωτός. Άρα εγώ λέω να περάσω, να μου φεύγουν τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα, να μου φεύγει. Πρώτη εκπομπή του χρόνου είναι να ξεκουραστώ, να φάω μια πολύ ωραία τούρτα από το σοκολάτο, τον Τάσο, τον Μπατσογιάννη, κουταλιά, κουταλιά. Δεν έχω εδώ καλέ. Τι, μην την ψάχνετε. Δεν την έφερα. Λέω, τη σκέφτομαι. Για να σου πω κάτι. Τώρα που σκέφτομαι την τούρτα, να τη βλέπω ο κόσμος και στην οθόνη. Να φάω αυτή την τούρτα που βλέπω τώρα. Να φάω αυτή, Δημήτρη. Ή να φάω. Έχω μάθει, έχεις φάει πολύ μελομακάρνο. Ή να φάω τον κορμό. Μελομακάρνο, τώρα περάσανε, τέλος. Τι καλά τα μελομακάρνο. Μου είπε μια ιστορία ο Γιώργος για τα μελομακάρνο, την οποία δεν την ήξερα. Αλλά δεν θυμάμαι να σας την πω, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ότι είναι κάτι με τη θρησκεία μας το μελομακάρονο. Μετά να μου το πει λίγο στις διαφημίσεις για να το πω στον κόσμο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία και δεν το ήξερα και θέλω και για κάποιους που δεν το ξέρουν. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να σφραγίσουμε την τηλεοπτική σας διασκέδαση που είναι πάντα αγάπη τηλεοπτική. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Instagram, αλλά και στο Facebook, στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική. Περνάμε σε πρώτα, πάρετε διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο είμαι κοντά σας. Και μετά τις διαφημίσεις, δεν θα δείτε εμένα, ή μάλλον θα δείτε εμένα να χορεύω στην αρχή, και μετά θα ακούσετε αμέσως ένα γεμάτο 20 λεπτό τραγούδι από τα παιδιά μου που είναι σήμερα εδώ. Λοιπόν, μένουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στη τηλεόραση του Άστρα, σφραγίζουμε με Αγάπη Τηλεοπτική και πηγαίνουμε σε πρώτα, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Οι συνεργάτες μου, να σας πω κάτι, Νεκτάρη, οι συνεργάτες μου είναι όχι απλά δεν έχουν ρυθμό μέσα τους. Κοίτα να δεις τώρα. Γιώργο, μπορείς να μου ξαναπάς το τραγούδι λίγο χαμηλά. Χειροκροτήστε. Stop. Ευχαριστώ αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Τι είπες, Νεκταρία μου. Ευχαριστώ. Αλήθεια. Καλά, άμα πει καλά λόγια. Περιμένετε. Νεκτάρη, περίμενε για να μας δώσουν το μικρόφωνο για να σε ακούει όλος ο κόσμος. Θα μου πεις τώρα για μένα και μέχρι να φέρουν το μικρόφωνο, να σου πω εγώ. Δεν έχουν. Ωραία. Λοιπόν, δώστε το μικρόφωνο. Ρεμάλια, ακούστε τι θα πει ο κόσμος τώρα. Γιατί δεν σας τα λένε και μετά δεν σας τα λέω. Πείτε μου, Νεκτάρια. Συγγνώμη, αλλά θα το πω. Ναι. Το κρατάω τόση ώρα. Ναι. Όταν χορεύεις, χαζεύω. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Θα συνεχίσουμε το χορό τώρα. Κι ας είναι αυτή χωρίς ρυθμό. Έλα μέσα, Χρήστε μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στην τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη τηλεοπτική. Θα έχετε ρυθμό. Δηλαδή, για να καταλάβετε. Κάτσε να πάρω τα χαρτιά μου, γιατί πόσα ονόματα να θυμάμαι απ' έξω. Έχει ποτίσει και το ξανθό τόσα χρόνια. Τι κάνεις, πού είναι. Κώστα. Δώσε μου λίγο ρυθμό να τους μάθουμε παλαμάκια. Κύριε Κώστα, είναι ανοιχτή η κονσόλα. Δώσε μου λίγο να πάμε έτσι ένα τσιφτετελάκι χωρίς κανέναν άλλο, μόνο με σένα. Να δούμε αν έχουν ρυθμό αυτοί. Σε αυτούς να δείχνετε κανονικά πρέπει. Για δώσε.
όταν σου θέλω να με και να μη σε χάσω αγάπη μου στον κόσμο το φοβάμαι ξημέρωμα και δίνητο όταν σου θέλω να με και να μη σε χάσω αγάπη μου στον κόσμο το φοβάμαι. Στις καρδιάς τα μόνα μάτια.
Βρούτη κρίμα, τι κρίμα, κι εσύ να μ' αγαπάς. Κι όλο να περνάει, όχ, το πες με τι. Μπορεί να κόψεις της μάμας σου τα καμώματα, για να το να σε πάρω, μπορεί τα ξημερώματα. Μπορεί τι κρίμα, hey.
έχουν όποια μένα. Ότι βρέχουν να βγουν βουνά. Μέσα, να κάνουμε ντόρο περισσότερο. Λοιπόν, είμαστε εδώ και όπως έχετε καταλάβει, μόνο μία ώρα έχει περάσει σχεδόν. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα που θα είμαστε εδώ στη τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη τηλεοπτική. Το κουδούνι μου είναι στην πίσω πλευρά, δίπλα στα μαχαίρια. Τα φιλιά μου να στείλω στο Βασίλη του Βασιλείου. Ο Βασίλης μας έκανε δώρο τα μαχαίρια. Βασίλη μου, πού είσαι, σε έχω χάσει από το Facebook. Α, και να πω σε όλους τους φίλους μου, τους δικούς μου φίλους προσωπικούς, οι τηλεθεατές έτσι καλώς είναι φίλοι μου, αλλά οι άλλοι δικοί μου φίλοι, έχω χάσει τα τηλέφωνα ολονών σας. Γιατί έπαθε κάτι στη συσκευή μου, κάει και δεν τα είχα backup εγώ και τα έχω χάσει πρώτα. Θα σπάσει το σβέρκο σου. Λοιπόν, και θα, αν είναι, στείλτε μου μηνύματα. Ας πούμε, στείλτε μου μήνυμα. Βασίλης Καραμπάσης, 6-9-5, να το πω. Α. Λοιπόν, Βασίλης Καραμπάσης, Δημήτρης Τερζούδης, 6-9-38-0. Τα θυμάμαι τα δικά σας απ' έξω. Να μου στείλετε μηνύματα, γιατί δεν μπορώ τώρα να τα βρω όλα τα τηλέφωνα. Και είχα και του Γιάννη του Πλούταρχου να μου στείλει. Του Λευτέρη του Πανταζή, του Λευτέρη του θυμάμαι απ' έξω. Δεν κάνει το πω. Δεν θα το πω. Λοιπόν, να μου στείλουν. Ο Γιώργος φώναξε. Τι θέλει, αγάπη μου. Αγάπη μου, πες με εμένα, πες με εμένα. Γιατί να σου πω κάτι. Για όλα υπάρχει μία ήρεμη λύση και δεν χρειάζεται. Επειδή. Αγαπάκι μου, ναι, αγαπάκι μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, είπαμε ότι το 2019 θα έρθει γενικά με νέα πράγματα. Δηλαδή, εσύ μας υποσχέθηκες όλους εδώ τους συνεργάτες ότι θα είσαι έτσι με μία γλυκιά ηρεμία ψυχής. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Λοιπόν, Μητσάκη μου, θέλεις να πας στο Μαλλιώρα, ναι, να καθίσεις, αν μπορείς και εσύ, και να έρθω κι εγώ εκεί πέρα, γιατί μετά θα πάω σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που αγαπάτε πολύ και ξέρω ό,τι το θέλετε. Πήγαινε, Δημήτρη μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη μου, έρχομαι σε σένα. Δείξτε το Δημήτρη τώρα, γιατί μου έχει παραγγείλει σήμερα υπέροχα πράγματα. Δημήτρη μου, ο λόγος σε σένα. Πού με καλείς. Έρχομαι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σκάνω τραπέζι. Μου βάλες καινούριο κρασάκι. Εννοείται, αν και είχε πολύ αυτές τις μέρες, αν δεν πίνω. Εγώ με ένα ποτήρι είμαι μεθυσμένη, δεν έχει καμία σχέση. Έλα, προχθές ήπιες 2-3. Πού καλά. Αχ, ναι. Τα Χριστούγεννα λέω. Την πρωτοχρονιά δεν ήπια. Ήπια τουλάχιστον και 3 ποτήρια κρασί. Μπράβο. Από πού μπήκε αυτή η μικρή. Λενταβάν. Άντε στην υγειά μας, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία. Διπλή. Σου εύχομαι. Τριπλή, με τη μία. Α, με τη μία, ναι. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα που δεν είχαμε καλύτερα. Στην υγειά μας, καλή χρονιά, καλά, καλή χρονιά, καλές εκπομπές, να έχουμε, να είμαστε όλα, καλά. Όλα να πάνε καλά, στην υγειά μας και όλες και στα φιδίσια, στη σπάνια ομορφιά μας και στα φιδίσια τα κορμιά μας, να είμαστε καλά. Μπράβο. Να χαίρονται αυτοί που μας αγαπούνε. Και να. Και να μας καμαρώνουν οι εχθροί μας. Αυτό είναι. Γιατί έτσι μας καμαρώνουν. Έτσι, μπράβο. Άντε, πιες λίγο. Καμάρια έχουν αυτοί. Σιγά, όχι στο μάτι, πιο κάτω.
Τι μου παρήγγειλε σήμερα, αγόρι μου. Τι άλλο. Αυτό που σφραγίζει την ποιότητα στη Μαλλιώρα. Δηλαδή. Κοντοσούβλι έχω εδώ. Ναι. Πατατούλες και σαλατούλες με την υπέροχη σαλτσούλα που συνδεύεται τη λεμονάτη. Το ντυπάκι. Το ντυπάκι. Σαλατούλα χωριάτικη. Την έφαγα πριν μια εβδομάδα και τρελάθηκα από το Μαλλιώρα. Πάρα παιδιά. Πολύ ωραία. Έτσι με το λαδάκι της στο ωραίο. Και εκεί μπροστά τι σου έχω. Εμένα μου πήρες μερίδα και έχει τρία μπιφτέκια. Ναι, εννοείται. Στη μερίδα δηλαδή έχω τρία μπιφτέκια από το Μαλλιώρα. Τρία μπιφτεκάκια. Τα οποία αν τα τελειώσεις θα σου πω μπράβο. Μισό έτσι. Και άμα. Ναι, χορταίνω, δεν ξέρω γιατί. Θα σε βγάζω έξω συνέχεια μην μου χορταίνεις. Από το 1955 λοιπόν, πες για να μας ειδώ. Η γεύση μας, ναι. Έτσι, καταρχήν τη σφραγίζει ο κύριος Λάκης, να στείλω χαιρετίσματα πάρα πολλά. Έτσι, τον κύριο Λάκη το Μαλλιώρα. Για τις υπέροχες γεύσεις και τον αυτό κύριο Λάκη, έχει εγώ δεν τον έχω γνωρίσει. Ναι, δεν έχεις γνωρίσει τη σφραγίδα του. Έχω γνωρίσει τη μαμά των παιδιών, έχω και τα τρία παιδιά που είμαστε φίλοι. Τον κύριο Λάκη δεν τον έχω γνωρίσει και θέλω πάρα πολύ, κύριε Λάκη, μου να σου γνωρίσω. Από το 1955 η γενιά άλλαξε, αλλά η ποιότητα και η γεύση παραμένει ίδια. Δώστε μου λίγο χρόνο να φάω λίγο μπιφτεκάκι, να δοκιμάσω λίγο κοντοσούβλι. Να κόψω το τυράκι πάνω από τη χωριάτικη. Γιατί η χωριάτικη του Μαλλιώρα τα έχει όλα. Ελιές, τυρί, κρεμμυδάκι, ντομάτα, αγκουράκι, ακριβώς όπως πρέπει. Και λέω, επειδή μας στηρίξετε πάρα πολύ και στη χριστουγεννιάτικη αλλά και στην πρωτοχρονιάτικη, να περάσουμε να δούμε μαζί τις καλύτερες στιγμές που κάναμε και φέτος μαζί Χριστούγεννα αλλά και πρωτοχρονιά και να σας πούμε ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας. Πάμε να δούμε λοιπόν το απόσπασμα με τις καλύτερες στιγμές μας. Όχι, παλαμάκια. Ποιος το διάλεξε αυτό το τραγούδι, ο άντρας μου. Αγάπη μου, άκουσες τα λόγια, τι λένε. Ότι μου φέρουν ντοκουμέντα πως κοιμάσαι μάλινε. Έλα μέσα να ελέγξω το λαιμό σου. Μου λέει για τα σημάδια και αυτά. Έλα μέσα γιατί μου φοράς και ζιβάγκο σήμερα και δεν σε πρόσεξα. Λοιπόν, στο τέλος της εκπομπής θα μπει μέσα ο καλόγυρος να τον ελέγξω. Γιατί αλλιώς εκτός από το πινακάκι, το πλάστημα αυτό, τι είναι τέλος πάντων. Πώς το λένε αυτό που δείχνουμε στους. Δεν είναι χάρακα αυτό που δείχνουμε. Πώς το λένε αυτό. Πώς το λένε. Πώς το λένε, πώς είπες. Εγώ ακούω φωνές από παντού, δεν ξέρω πού μιλάνε. Είμαι κουφή χρόνια επειδή κάνω αυτή την εκπομπή και τις μουσικές δεν ακούω τίποτα. Αυτό λογικά το έχει ο δάσκαλος. Η βέργα. Εκτός από τη βέργα που έχω να δείχνω τα χωριά μου, στην ώρα της εκπομπής, μου δώσαν και αυτό πλέον. Που αυτό κάνει πάρα πολύ καλύτερη δουλειά. Γιατί άκου χτύπημα, τώρα μην το κάνω εδώ στο καρβούνι που είναι και ακριβό και φωνάζει. Αλλά αυτό εδώ του Μπομέλ του Τζιαστούντι δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, άκου πώς χτυπάει αυτό και άκου αυτό. Λοιπόν, οπότε είμαι μια χαρά. Οπότε δεν διπλέγετε τέτοια τραγούδια, σας παρακαλώ πολύ. Και τώρα, δεν θέλω να μιλήσω άλλο γιατί έχω μιλήσει πολύ. Αγόρια, φέρτε μου το χάρτη και γυρίστε τον τούμπα. Γιατί σας είπα ότι δεν μπορεί να έχω μόνο από τη μία πλευρά. Έχω τρίκα. Και τα δύο αγόρια πάτε μαζί, τον κρατήστε μαζί. Να έχω τρίκαλα καρδίτσα. Έχω Λάρισα τρίκαλα καρδίτσα και το Βόλο τον έχω τούμπα. Και τα νησιά δεν γίνεται. Άρα θα έρθει το ζωντανό μου καβαλέτο που είναι ο Χρήστος και ο. Πώς ήταν τον άλλο το μάγειρά μου, ο Μίτσος. Θα μου το κρατήσουν. 10 ώρες θα φέρετε ένα χάρτη. Λοιπόν, είμαι στο Βόλο. Για να αφιερώσω τώρα στο Βόλο που θα έρθει το κορίτσι μου, η κούκλα μου, η Βάσια. Σηκωθείτε λίγο πιο ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα αφιερώσω. Θέλω λίγο πιο κοντά γιατί δεν φοράω τα γυαλιά μου. Εσείς θα είστε πίσω από το χάρτη, λέτε πιο μπροστά. Εσείς θα είστε πίσω από το χάρτη για να φαίνεται ότι υποτίθεται ότι υπάρχει καβαλέτο από πίσω. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι τον κρατάνε άνθρωποι. Φαίνονται τώρα αυτοί. Δεν πειράζει. Κρυφτείτε μέσα, φιληθείτε από πίσω. Δεν σας λέει κανένας. Κάντε ό,τι θέλετε. Δίνουμε φυλάκια από πίσω, παιδιά. Θα τα κάνουμε χωρίς ήχο. Λοιπόν, πιο ψηλά γιατί δεν βλέπω. Εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω στο ορεινό Χαλκιδόνιο. Πού είναι αυτό το ορεινό Χαλκιδόνιο? Κοντά στο Βελεστίνο είναι. Θα ήθελα λοιπόν στο μικρό περιβολάκι, στο Αγροκήπιο, στο Ριζόμυλο, στο Στεφανοβίκιο, στο Μέγα Μοναστήρι, στο Κιλελέρ, στις Κοκκίνες. Από τις Κοκκίνες γιατί δεν έχω περάσει ποτέ αφού πάω από τον παλιό το δρόμο. Λοιπόν, στις Μικροθήβες, στο Αηδίνη, το χωριό της φίλης μου της Μαρίας. Μαρία τη λέω, είναι θεία μου βέβαια, αλλά είναι μικρή σε ηλικία, η Μαρία η Μπατζιάκα. Λοιπόν, στο Αηδίνη, στο χωριό, πού είναι το χωριό, καλέ το Αηδίνη, στο Σέσκλο, καθίστε, στη Μαμαλάικα. Αυτό το χωριό πρέπει να είναι πολύ ρυθμικό, Μαμαλάικα. Λοιπόν, Μαυρόλοφος, μη γελάς που είναι του χάρτης. Στα παραλία. Έλα, ρε, μη γελάς, αλήθεια. Στην παραλία Αλμυρού, στο Χωροστάσι, στην Αμαλιάπολη. Έχω κάνει ένα μπάνιο καλοκαίρι στην Αμαλιάπολη, αλλιώς Μιτζέλα πρέπει να λέγεται Αμαλιάπολη. Πάρα πολύ. Και εκεί πάνε και τα κότερα, τα ακριβά. Και, όχι, στην Αξινόπολη δεν πήγα, στην Αμαλιάπολη πήγα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία εκεί και έχει και μια πολύ ωραία ταβέρνα να πάτε να φάτε. Λοιπόν, και η Αμαλιάπολη. Λοιπόν, στη Σούρπη, στην Αγία Τριάδα, στο Γεροπλίνα, στο Τρίκερι, ανεβάστε πάνω. Λοιπόν, στις Κότες, στον Άγιο Γεώργιο, στην Ίσια, στην Κουκουλάικα.
Η Μαμαλάικα πριν, η Κουκουλάικα τώρα. Στη Μιλίνα, στην Πάου, στον Κάλαμο, στο Λεφόκαστρο και στην Αργαλαστή. Να σα πω κάτι, δεν μπορώ. Φύγετε, φύγετε. Όπως είστε και μου γυρνάτε τρίκαλα καρδίτσα. Μου γυρνάτε τρίκαλα καρδίτσα. Α, να χαιρετήσω λίγο. Ευχαριστώ, Χρήστο. Μόνο ο Χρήστος είναι ο καλός μου συνεργάτης, παιδιά, γιατί ο άλλος συνεχώς χασκογελάει. Λοιπόν, θα ήθελα να αφιερώσω στο Ανθυρό, στη Φτέρη, στη Γραβιά, στα Ελληνικά, στο Πολυνέρι, στα Ζωγραφάικα, στη Λεπτοκαριά, στο Μοσχόφυτο, στα Πλατανάκια, στο Βαθύρεμα, στη Νέα Πεύκη, στο Λιβαδονοχώρι, στο Παράμερο, στον Αεροδοχώρι, στο Δροσοχώρι, στο Βακάρι, στο Φορτώσι, στο Παλαιοχώρι, στο Σκλήθρο, στο Παχτούρι, στην Αθαμανία. Τι είπε? Που, δεν είμαι, ποια Σερβία, Ελλάδα είμαι. Είμαι ακόμα στον ομό εδώ πέρα. Πράματα, Φράξος, Προσύνιο και Παλαιοχώρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πάω Σερβία, αφού δεν έχω να σας πω κάτι. Δεν έχω Σερβίας χάρτη. Φεύγω λίγο να σας πω κάτι, με ξέρετε με τώρα. Μπορεί να φύγω λίγο από τον ομό, αλλά δεν πειράζει. Σας προσχαιρετάω, με ξέρετε. Γιατί κάθε Σάββατο μου στέλνετε τα μηνύματα από τις περιοχές. Και κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Και πρέπει να το ευχαριστήσω αυτό, Νεκτάρια μου. Συγγνώμη που παίρνω από τον χρόνο σας. Θα πάω κατευθείαν στη Βάσια που σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ η Βάσια μου. Θα μου πεις έτσι τώρα χορευτικά? Αγάπη μου, όμορφη. Τι βγάζει η Εύβοια? Αγάπη μου, τι βγάζει η Εύβοια, είπα. Χειροκροτήστε, τι βγάζει η Εύβοια. Λοιπόν, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μου κύριο Αθανασίου. Γιώργο, στο Πετρωτό θέλω να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ, σωστά. Τον κύριο Αθανασίου και την γυναίκα του που μου στείλαν τόσο όμορφα πράγματα για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και τα βουλάκια μου και τις κότες μου και τις γαλοπούλες μου. Και όλα σου στείλαν και σένα το κουσκούς και τα ντοματάκια και όλα αυτά. Στα δώσα. Λοιπόν, πολλά φιλιά και σας αφήνω όλο το επόμενο κομμάτι. Τώρα, 3, 2, 1, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ στην τηλεόραση του Άστρα και περνάμε εκπληκτικά. Η Βάσκια το κορίτσι μας, Νεκτάρης ο κόρης, ορχιστράρα, τι άλλο θέλετε. 3, 2, 1, Νεκτάρια, δώσε! Ακόμη. Sabletti.
περπάτω καινούργιες ιστορίες. Άλλη καρδιοκτήπια κι άλλες αγωνίες. Καινούργιους δρόμους περπάτω καινούργιες ιστορίες. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα, πάλι με ζώνουν τις αγαπείς τα φαντασμάτα. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα, δεν έβαλα μυαλό, τόσα μου έχω πει. Κι ακόμα ο τρελός κάνω τα ίδια λάθη. Δεν έβαλα μυαλό, τόσα μου έχω πει. Μαζί με σένα σε ρω τι θα γίνει. Μια πίκρα περισσότερο στο τέλος θα τον πει. Και μαζί με σένα ξέρω τι θα γίνει. Μια πίκρα περισσότερο στο τέλος θα τον πει. Για σου Τέμι. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα, πάλι με ζώνουν τις αγαπείς τα φαντασμά. Κι όλοι σε κοιτάζουν.
καρδιά μου που σήμερα είστε εδώ. Και θέλω πριν περάσω σε τελευταία παρά τα διαφημιστικά μηνύματα, αν και τα είπαμε αυτά τα δύο τραγούδια, αλλά επειδή ξέρω ότι τα αγαπάνε στη Θεσσαλία και αγαπάνε πολύ εγώ τσαμπά, θέλω για μία ακόμη φορά πριν περάσω σε τελευταία διαφημιστικά μηνύματα, θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια και από μια μεγάλη αγάπη. Yeah. Αυτά τα δύο. Μπορώ. Yeah. Νεκτάρι, είσαι φοβερός. Δώστε ένα χειροκρότημα, σας παρακαλώ πολύ. Yeah. Φοβερός. Yeah. Φοβερός. Yeah. Έλα, αφιερωμένα για όλη τη Θεσσαλία. 3, 2, 1 και. Εγώ έγινα σκυρό ατσάρι.
Απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη. Και επειδή εγώ δεν σας λέω ποτέ ψέματα, δεν μπορώ να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα, γιατί είμαστε μαγνητοσκοπημένοι και σήμερα ξεκουραζόμαστε στο σπίτι. Και επειδή κάνω πάντα live και ξέρω ότι θα στεναχωριέστε τώρα, γιατί θα έχετε μην πω χιλιάδες μηνύματα. Δηλαδή έπρεπε να είμαστε ζωντανά, ειλικρινά σήμερα, έπρεπε να είμαστε ζωντανά. Χιλιάδες θα ήταν τα μηνύματα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω δυστυχώς στα μηνύματα, γιατί είναι μαγνητοσκοπημένο. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε κανονικά live, όπως κάνουμε αυτά τα χρόνια. Αγόρια μου, πάτε από εκεί και τώρα. Φέρτε μου και το κουδούνι μου λίγο. Φέρτε μου. Πέρασε, αγόρι μου. Πήρε πολλά πλάνα σήμερα. Συνήθως έχεις την ελευθερία της μαγειρικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη, θέλω σφύριγμα τώρα και θέλω και παλαμάκια. Εμείς τώρα θα περάσουμε, θα σου πω πότε, θα καταλάβετε. Δεν μπορείς να σφυρίξεις καλά. Γιατί, κάνε φου. Εγώ πάντα ήθελα να μάθω να σφυρίζω έτσι, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα. Πάντα, παρόλο που έπαιζα με τα αγόρια στη γειτονιά, πάντα σαν μικρό παιδί, δεν είχα κορίτσια φίλες. Τον πόνο μου θα σας τον πω άλλη φορά. Δεν σας ενδιαφέρει σε κανέναν τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Και μια φορά με έπιασε ο μπαμπάς μου, έπαιζε κυνηγητό με τα αγόρια και ήρθε με την καραμπίνα. Αλήθεια. Το μπαμπά μου στον ήξερ. Και ήρθε με την καραμπίνα και δεν με ξανάφησε να βγω. Λοιπόν, ακούστε τώρα άλλο σας έλεγα. Ότι εγώ θα περάσω τα τελευταία παραδείγματα διαφημιστικά μηνύματα. Όταν όμως επιστρέψω, σφυρίγματα και κοντά μου, η υπέροχη ορχήστρα μου, αλλά και ο Κώστας Αντωνίου. Ναι! Διαφημίσεις τελευταίες και ερχόμαστε. Πάμε να πιω και εγώ λίγο νερό. 3, 2, 1, γεια. Και εγώ φυσικά να πω χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε αύριο. Χρόνια πολλά στο Φώτη, χρόνια πολλά στη Φωτεινή. Χρόνια πολλά στο Φάνη, χρόνια πολλά. Στη Φανούλα, και χρόνια πολλά στη δικιά μου Φανή, στη Φανή Λιοπρασίτη. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και αντί και με ένα τρίτο τώρα, πολύ μικρή, είσαι και εσύ και ο Δημήτρης. Τα κάνανε μικρή-μικρητά. Ένα τρίτο μωράκι στην οικογένεια για να έρθουν όλα. Πολλά φιλιά στην οικογένεια Λιοπρασίτη και ιδιαίτερα στη φιλενάδα μου, την Φανούλα. Και χρόνια πολλά στο Γιάννη που γιορτάζει και στην Ιωάννα που γιορτάζει την Δευτέρα. Χρόνια πολλά στο Γιάννη. Έχουμε κανένα Γιάννη δικό. Έλα εδώ να πούμε χρόνια πολλά στον αδερφούλη σου. Έλα εδώ να πούμε χρόνια πολλά στο ξέρω. Λες να το ξέχασα, Γιώργο, περίμενε. Λοιπόν, στο Φάνη. Χρόνια πολλά να πούμε στον αδερφό του Χριστάκου μου, στο Φάνη. Φάνη μου, χρόνια πολλά. Πού είναι τώρα? Στα Γιάννενα. Πω, από τι ωραία περνάει στα Γιάννενα. Δεν πήγα φέτος στα Χριστούγεννα. Θα μου λείψουν τα Γιάννενα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Φάνη μου, πολύχρονος. Υγεία, ευτυχία πάνω απ' όλα. Με ένα καλό κορίτσι. Το κορίτσι εδώ το βρήκαμε. Το άλλο θα έχουμε αραβωνιάσει μετά κάποια στιγμή. Πρέπει να σα αραβωνιάσω κι εγώ. Δεν γίνεται. Γιούλη μου, για σένα δουλεύω. Λοιπόν, και θα αραβωνιάσουμε μετά και το Φάνη μόλις βρει το καλό κορίτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιαννάδες και τις Ιωάννες που γιορτάζουν και χρόνια πολλά στον Πεθερούλη μου, στον κύριο Γιάννη Καλόγυρο. Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο να χαίρεστε εμάς. Τα παιδιά σας, τις νύφες σας, τις ωραίες, να πω και τα δικά μου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Πεθερούλη μου και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Πολλούς Γιαννάδες έχω, τώρα τους ξεχνάω, δεν πειράζει. Όμως, τώρα θα δώσω όλο το χρόνο που υπολείπεται στην ορχήστρα για να κλείσουμε πολύ ωραία. Δημήτρη μου, πριν όμως, θα ήθελα, πάτησες play. Play. Ωραία. Θα ήθελα, Δημητράκο μου, πριν... Το πάτημα το play είναι για να ξεκινήσω, μιλάω εγώ. Μόλις δώσω, τι γίνεται. Επειδή ο Δημήτρης είναι μεγάλος άνθρωπος, πόσα χρόνια μας περνάει, τόσα χρόνια τι να κάνουμε, τον έχουμε μαζί μας. Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία όλων εδώ πέρα. Επειδή οι μπαταρίες του γενικά τελειώνουν στη διάρκεια της εκπομπής, τον έχουμε βάλει στην πρίζα και θα δείτε, μόνο γελάει αυτή την ώρα. Όταν δεν μιλάει, γελάει. Αλλά για να μιλήσει, το πατάει play. Γι' αυτό ρώτησα τον Χρήστο. Μόλις πω για να μιλήσει, πάτα του, ναι, πάτα του play. Ξέρεις που είναι, έτσι. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Δημήτρη. Αν δεν σου πατήσει play, μην ξεκινήσεις. Να δώσω το λόγο στον Δημήτρη για να μας παρουσιάσει τις πολύ ωραίες πίτες από τον Καπεταρούλη τον Αποστόλη. Δημήτρη μου. Ναι. Λοιπόν, πιτούλες εδώ, πάρα πολλές και σε διάφορα σχήματα. Ξεκινάμε εδώ με τις ατομικές μεγάλες, ζαμπονοκασερόπιτα, έτσι, κοτόπιτα. Τυρόπιτα τσαλακωτή. Έτσι, πώς? Τσαλακωτή. Είναι τσαλακωτή το φίλο, το είδες. Αυτή είναι εδώ μπροστά, με το φίλο. Με έκανε εντύπωση το φίλο. Τσαλακωτή. Μπράβο. Τα φιλιά μου να στείλω σε όλα τα κορίτσια στο εργαστήριο και στα αγόρια, γιατί δουλεύουν και πολλά αγόρια εκεί. Πολλά, όχι πολλά, πολλά κορίτσια. Αλλά από αριστερά μου τελείως ξεκινάμε του κιλού, έτσι, με διάφορες γεύσεις. Σπανακοτυροπιτάκι, τυροπιτάκι, μελιτζάνα, πράσο, μανιτάρι, ό,τι μπορεί ο καθένας και τον αρέσει με μεγάλη ποικιλία από γεύσεις. Και τελικά αφήνω στο τέλος την υπέροχη γαλατόπιτα. Αυτή είναι αγαπημένη δικιά μου, όντως. Πάρα πολύ ωραία. Θα τη δοκιμάσει το ορχήστρα μου, θα μου τώρα, γιατί μετά. Μετά δεν θα προλάβει να την δείξει. Θα την κόψουμε και σε μικρά κομματάκια για να δοκιμάσει όλος ο κόσμος. Ναι, 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 ναι. Η γαλατόπιτα υπέροχη υπάρχει στη στρόγγυλη των 8 κομματιών, στην 4 την τετράγωνη, αλλά υπάρχουν και τα μικρά τα γαλακτοπιτάκια και τα ριζοπιτάκια να δοκιμάσετε. Εκπληκτικά. Επίσης, πριν ξεκινήσει, να αφιερώσω τον κύριο Κώστα Αντωνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και χαιρετισμούς
στον ξάδερφο, τον Άγγελο τον Αντωνίο, τον πατέρα του τον Νίκο, έτσι, όλους. Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πολύ ακόμα. Θα ήθελα όμως ένα μεγάλο χειροκρότημα, μεγάλη μου τιμή και χαρά που σήμερα ήταν όλη αυτή η ορχήστρα εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νεκτάριο Κοκόνη που ήταν κοντά μας στο Κλαρίνο. Μεγάλη μου χαρά και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και σε μία ακόμη εκπομπή. Το καλοκαίρι βγαίνουμε και πάμε σε διάφορες περιοχές. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε και να κάνουμε μία εκπομπή εκεί προς Καρδίτσα που είναι και τα μέρη σου, γιατί έχω κανονισμένη, και να κάνουμε έτσι κάτι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ θα χαρώ. Στο τραγούδι κοντά μου ο αγαπημένος Κώστας Αντωνίου. Στο τραγούδι επίσης κοντά μου που θα έρθει και σε λίγο θα χορέψουμε μαζί, η Βάσια Φράγκου. Στην κιθάρα ο Καζιακούρας Κώστας. Κύριε Κώστα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα ειλικρινά που σας γνώρισα, σας το λέω. Και σέβομαι γενικά ανθρώπους, γιατί αυτοί που ξέρουν από μουσική είναι οι πιο αμίλητοι, κάθονται, κάνουν τη δουλειά τους και το βλέπουμε. Θα σας χαρακτήριζα και μαέστρο. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι σήμερα που είστε εδώ. Στα κρουστά, ο Κασιδιάρης ο Δημήτρης. Δημητράκο, από πού είναι η καταγωγή σου? Τη χαιρέτησα. Όχι. Τη χαιρετώ τώρα την Αγία Τριάδα Καρδίτσας που είναι και καταγωγή του Δημήτρη. Από εκεί είσαι. Από εκεί ήρθες τώρα. Πολλά φιλιά στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας θέλω, γιατί έχω και πάρα πολλούς τηλεθεατές εκεί πέρα. Πόσους κατοίκους έχει, Δημήτρη, πόσους κατοίκους έχει η Αγία Τριάδα? 800. Τους 790 τους έχω σίγουρα, τους έχω. 10 μπορεί να είναι πιο παππούδες και να μην ακούνε, αλλά πάλι με βλέπουν. Πολλά φιλιά σας θέλω. Μην γυλάσετε όλοι, να σας πω κάτι. Σε αυτά τα χωριά χτυπάω κόκκινο. Λοιπόν, πού ήμουν, στο Δημήτρη. Στα πλήκτρα, το μοντέρνο μου, το αγόρι αυτό. Εσύ είσαι για ρέμο. Για ρέμο, για βέρτη και τέτοια. Να είσαι. Μαζί να πάτε, ναι, είσαι πολύ ωραίος. Λοιπόν, στα πλήκτρα, Γιάννης Ίτσιος. Και στην τραμ, στο φιλαράκι μου που δεν μιλάει καθόλου, αλλά είναι πάντα χαμογελαστό, ο Κώστας Τσιμπούκας. Κωστάκο, είσαι ελεύθερος. Δώσατε πλάνα αρκετά στον Κώστα, σηκώνω μελάκι. Δώσατε πλάνα. Τα ελεύθερα τα γόρια μου τα δείχνετε συνέχεια. Τα παντρεμένα μην τα δείχνετε πολύ. Γιατί έχω όλα ωραία ελεύθερα. Ξέρεις πόσους έχω παντρέψει μέσα στην εκπομπή. Και ντραμίστε άλλους δύο. Από πού είσαι? Κατερίνη. Τα φιλιά να στείλει στο Ζαβαντία, στο Σακούλα τον Κώστα. Κι άλλους έχω από την Κατερίνη. Θα τους θυμηθώ και θα σου πω μετά το τέλος της εκπομπής. Πολλά φιλιά θα τους δώσεις. Λοιπόν. Ήταν η πρώτη εκπομπή του χρόνου. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τα δικά μου τα αγόρια, τον Βασίλη Καραμπάση, τον Αποστόλη, τον Δημήτρη Τερζούδη, τον Χρήστο Μεσνιάτη, τη Μαρία στο Control Room του Βόλου, αλλά και το δικό μου αγόρι, τον Γιώργο Καλόγυρο. Από όλους εμάς, αλλά και από την Τέμι Αγά, σας ευχόμαστε μια πολύ γλυκιά, πολύ ήρεμη και πολύ δημιουργική χρονιά. Το επόμενο Σάββατο live, ζωντανά, εδώ στην τηλεόραση του Άστρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Τι έκανες, τι έκαναμε, δεν έχεις σημασία. Ο έρωτας μας τέλειωσε και είσαι η ενία. Τι έκανες, τι έκαναμε, δεν έχεις σημασία.
τρεμένο.